pod.gr. Γεια σας. Είμαι ο συγγραφέας του Σασμού, Σπύρος Πετρουλάκης, και ακούτε το podcast του Σασμού. Μέσα από αυτά τα podcast θα ανακρίνω σκληρά τους πρωταγωνιστές που βρίσκονται μπροστά και πίσω από τις κάμερες. Στόχος μου είναι να ανακαλύψουμε κάθε καλά κρυμμένο μυστικό τους. Θα ενημερωθούμε για όλες τις άγνωστες πτυχές της σειράς, τα κρυφά πάθη των ηρώων και θα σκιαγραφίσουμε βήμα προς βήμα τους χαρακτήρες και τις συμπεριφορές τους. Κουβέντα για τον Σασμό θα κάνουμε σήμερα με το σκηνοθέτη, τον Κώστα Κωστόπουλο. Καλώς όρισες στο podcast του Σασμού, Κώστα. Καλώς σας βρήκα. Και χωρίς βρακή, Και χωρίς βρακή, τρέχοντας, με βρακή όμως. Αν θες μην το φοράς. Η ερώτηση είναι, τι σου αρέσει στο Σασμού, στο τηλεοπτικό Σασμού? Δύσκολη ερώτηση. Ήθελα να σε βάλω στα βαθιά. Αντικειμενικά, θα το πάω λίγο τούμπα. Έχω κάνει πολλές σειρές. Έχω γύρω στα 2.500 και επεισόδια. Η τακτική που έκανα συνήθως την ώρα που παίζονταν το επεισόδιο, επειδή το ήξερα το επεισόδιο, τι έχω μοντάρει, το έχω δει, το έχω γυρίσει, το έχω διαβάσει, έχουν γίνει όλα, είναι να βλέπω τι παίζουν οι απέναντι. Στο Σασμό είναι η μοναδική σειρά που δεν γυρίζουν να δω απέναντι. Αν αυτό λέει κάτι, αυτό έχω να σου πω. Ωραία. Θα αντιστρέψω την ερώτηση και θα πω, τι δεν σου αρέσει στο Σασμό? Ξέρεις, εδώ τα λέμε όλα, Τι δεν μου αρέσει. Πας με τη διπλωματική οδό. Κοιτάξτε, αυτές οι ερωτήσεις είναι γενικού περιεχομένου. Με ποια έννοια? Ότι όταν είσαι σε μια δουλειά που την πονάς, την έχεις στήσει, τη βιώνεις κάθε μέρα και κάνεις συνέχεια επεξεργασία δεδομένων, δηλαδή προσπαθεί να βρεις το καλύτερο αποτέλεσμα στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή με τους συγκεκριμένους συνεργάτες. Μία από αυτές τις συνθήκες να αλλάξει, αλλάζει όλη η εξίσωση. Είμαστε συνέχεια σε μια εξίσωση με το λιγότερο τρεις μεταβλητές. Άρα δεν μπορώ να σου απαντήσω ακριβώς. Να σου πω αν μου αρέσει ή δεν μου αρέσει. Γιατί για τη συγκεκριμένη στιγμή, με τα συγκεκριμένα δεδομένα, στο συγκεκριμένο χρόνο, νομίζω ότι έχουμε κάνει ό,τι καλύτερο μπορούσαμε. Χωρίς να μου πεις όνομα, αν θα άλλαζες κάποιον ηθοποιό, θα έχεις να μου πεις έναν, στο αυτί? Στο αυτί θα μας ακούνε τόσο εκατομμύρια κόσμο. Όχι, όχι. Να δεις πώς έχουν τα πράγματα. Επιτυχία, το έχω κλεμμένο αυτό, θεωρείται όταν μπορεί να διαλέξει τους συνεργάτες. Στο Σασμό έχω διαλέξει περισσότερους. Άρα, αυτό που βλέπει ο κόσμος, οι επιλογές των ανθρώπων που υπάρχουν, με κάποιο τρόπο τους έχω εγκρίνει για κάποιους λόγους. Γιατί πιστεύω ότι λειτουργούν ή δεν λειτουργούν καλύτερα για να αποδώσουν τους συγκεκριμένους χαρακτήρες στη συγκεκριμένη σειρά, στο συγκεκριμένο χρόνο που παίζεται. Όπως έχουν πάει τα πράγματα, δεν θα άλλαζα κάτι. Γιατί θα άλλαζε πάλι μια εξίσωση. Αυτό που σκεφτήκαμε αυτή τη στιγμή έχει λειτουργήσει σε όλους τους χαρακτήρες. Και εκεί που μπορώ να σου πω δεν ήμουν και 100% σίγουρος, που μπορεί να είχα βάλει λίγο νερό στο κρασί μου. Επειδή όμως σαν καλλιτέχνες κρινόμαστε από το αποτέλεσμα, ναι, το αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή έχει δικαιώσει αυτές τις επιλογές. Και αυτό επειδή βρισκόμαστε έτσι πρώτη φορά να τα πούμε και να ακούνε και οι ακροατές κάτι που δεν έχουν ακούσει, δεν είναι εύκολες οι ερωτήσεις, αν μου άρεσε, δεν μου άρεσε. Τίποτα δεν μου αρέσει και όλα μου αρέσουν. Και αν θα τη γύριζα, δηλαδή μια σκηνή τη γυρίζω την Τετάρτη και για κάποιο λόγο πρέπει να την ξαναγυρίσω την Πέμπτη με τους ίδιους ηθοποιούς και τους ίδιους τεχνικούς, θα είναι μια άλλη σκηνή. Mm-hmm. Ναι. Αλλάζουν οι συγκυρίες, σίγουρα. Αλλάζουν οι συγκυρίες, ναι. Αλλάζουν οι συνθήκες, αλλάζουν τα θέλω σου, αλλάζει εσύ ο ίδιος. Mm-hmm. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, μπορεί να την είχα δει τη σκηνή και να μην μου άρεσε κάτι και να έκανε κάτι καινούριο. Άρα, αυτό που βγαίνει εκείνη τη στιγμή, δηλαδή λες σε ένα τραγουδιστή, ξέρεις, θα το ξανάλες τραγούδι το ίδιο, θα το ξαναγράφες. Δεν μπορεί να ξαναγράψει το ίδιο. Mm-hmm. Φεύγουν τα πράγματα, τρέχουν. Ναι. Τέλεια, σου έχω κάνει δύο ερωτήσεις, δεν έχεις απαντήσει σε καμία. Μου το είπαν εδώ πέρα τα παιδιά, ναι, ότι πρέπει να γίνω πολύ διαφορετικός από τους άλλους, ναι, και γι' αυτό κανόνισα με στριμώξεις. Μπορώ να σας ξαναρωτήσω τις ίδιες ερωτήσεις και ναι, είμαι σίγουρος ότι θα δώσεις διαφορετικές απαντήσεις. Έχω εκπαιδευτεί γι' αυτό. Ξέρεις τον καιρό που καθόμουν άνερος, γιατί έχω μείνει άνερος ζωή μου 2 φορές από 5 χρόνια.
στην καριέρα των 25 χρονών. Mm-hmm. Όταν λέμε 5 χρόνια, εννοώντας χωρίς να κάνω το βασικό πράγμα που έχω αφιερωθεί, που είναι δραματικές σειρές μυθοπλασίας στην τηλεόραση. Δεν μπορεί να έχω κάνει διαφημιστικά, να κάνω άλλα πράγματα. 2 φορές από 5 χρόνια δεν έχω κάνει αυτό το βασική μου απασχόληση. Μπορεί να έχω διδάξει, μπορεί να έχω κάνει κάτι άλλο, δεν έκανα αυτό. Εκπαιδευόμουν. Μέχρι που είχα ετοίματα και το λόγο μου ότι είδα προς τα Όσκαρ. Ναι, γιατί ξέρετε, μπορεί να σου τύχει, ρε παιδί μου, να είμαστε έτοιμοι να ξέρουμε τι θα πούμε. Από πριν. Αυτό, ναι. Να, ορίστε, και τώρα με βρίσκεις έτοιμο και όριμο. Η επιτυχία είναι πολύ μεγάλη. Από τις 5 Σεπτέμβρη που ξεκίνησε ο Σασμός μέχρι και σήμερα που ηχογραφούμε αυτό το podcast, ο Σασμός είναι στην πρώτη θέση. Πώς το χειρίζεις, πώς το διαχειρίζεις μέσα σου αυτό? Γελάς, έχεις ένα πλατή χαμόγελο. Έχω ένα πλατή χαμόγελο. Ναι. Γιατί είπαμε όλα αυτά, είμαι παιδί της ελεύθερης τηλεόρασης. Δηλαδή ξεκίνησα να είμαι στο Κουρμπέτι το 90, ήμουν βοηθός του Κουτσομίτη και πρώτη σειρά ήταν ο Κίτρινος Φάκελος. Ναι. Δεύτερη σειρά τα Παμένα Κόκκινα Μαλλιά. Τρίτη σειρά η Εκτέλεση. Μετά είχα Μανουσάκη. Δηλαδή ήμουν δίπλα σε ανθρώπους που στα χρόνια του ανταγωνισμού, ας το πούμε, ναι, να δούμε τι σημαίνει επιτυχία, ήταν μάστορες. Άρα είχα δει άνθρωποι κάτι κάνανε για να το διαχειριστούν. Ναι, ναι. Αυτό όμως, επειδή έχω κάνει βοηθός και του Νίκου του Φόσκολου, πριν από τη Λάμψη όμως, υπάρχει ένα μυστικό στην τηλεόραση. Τα νούμερα ή οτιδήποτε έχουν πολλές αναγνώσεις. Μπορεί να σου πει, αδερφέ, δεν φέραμε νούμερα, αλλά πήραμε 3 βραβεία. Ο άλλος λέει, αδερφέ, δεν φέραμε νούμερα, αλλά η θεματική που ασχολήσαμε δεν έχει ασχοληθεί τηλεόραση για 10 χρόνια. Μπορεί να σου λέει, άλλος, φέρατε νούμερα, δηλαδή κόσμο που σε βλέπει και ανταπόκριση, αλλά εμείς κάνουμε βιβλίο. Ο άλλος λέει, φέρουμε νούμερα, αλλά την πουλάμε την ταινία στο εξωτερικό. Όλοι στην τηλεόραση είναι ένα περίεργο πράγμα, έχουν έναν τρόπο να είναι ευχαριστημένοι για αυτό που κάνουν, ναι, και να βρίσκουν μια δικαιολογία. Πάμε τώρα στην συγκεκριμένη στιγμή. Υπάρχουν σειρές που είχα δουλέψει που είχαν, λέει, 70% ακροματικότητα. Μα μετριόντουσαν αλλιώς οι μετρήσεις τότε. Έχουμε τη σημερινή πραγματικότητα που λέμε, ναι, στην πρώτη προβολή, στις 9 η ώρα, την Τετάρτη, είχαμε περισσότερους από τον απέναντι. Ναι, επιτυχία είναι. Αλλά μπορεί να μην για ένα χρονικό διάστημα κάποιο τηλεόραση πέφτανε οι άνθρωποι που βλέπαν τηλεόραση. Mm-hmm. Δηλαδή βλέπαν λιγότεροι άνθρωποι τηλεόραση, μικρότερο κοινό. Αλλά τότε πάλι επιτυχία το λέγανε. Και θέλω να πω ότι το ουσιαστικό για μένα στην επιτυχία και στη συγκεκριμένη σειρά έχει να κάνει όπως κάθε καλλιτέχνης που δημιουργεί κάτι θέλει να επικοινωνήσει με έναν κόσμο. Όταν βλέπεις ότι υπάρχει αυτή η ανταπόκριση, πάνω πει ότι κάτι έχει κάνει. Μεθάει η επιτυχία. Τα πάντα κάνει. Μα μεθάς και με χιλιάδες πράγματα. Όπως διαχειρίζεις και διαφορετικά τα πράγματα. Όταν μεθάς, είσαι ανυφάλιος. Ή κάνεις λάθη. Όχι, εδώ όχι, θέλω να σε οδηγήσω αλλού. Μέθη έχει διαφορετικά. Με δίτης υπάρχει και μέθη των δυτών. Ναι. Δεν υπάρχει μόνο από αλκοόλ. Σωστά. Γιατί μπορεί, δεν λέμε για ουσίες, υπάρχει μέθη της δημιουργίας. Είσαι ένα ίστρο. Mm-hmm. Άμα είναι δημιουργικός ο ίστρος, είναι καλό. Εμάς η επιτυχία μας κάνει δύο πράγματα. Τα εξής τρία. Το πρώτο, μας λύνει μερικά προβλήματα με τον εγωισμό μας. Ότι αυτά που διαλέξαμε τα καταφέραμε. Mm. Το δεύτερο, ότι για τα λεφτά που μας πληρώσαν και αυτό το αποτέλεσμα που φέραμε στους συνεργάτες που τις υποσχεθήκαμε, το καταφέραμε. Ένας από αυτούς εσύ. Μας εμπιστεύτηκες. Μας λες, αδερφέ, θα πάρεις το βιβλίο. Άμα πήγαινε άπατο, θα είμαστε μπροστά στα μάτια και θα έλεγα, αδερφέ, συγγνώμη, τι σου έκανα. Το τρίτο είναι ότι επειδή είναι επιτυχία, έρχονται και άλλοι συνεργάτες αξιόλογοι γιατί θέλουν να το μοιραστούν μαζί σου. Ναι. Σου είπα από δύο, άμα θέλεις, λέω και τέσσερα. Ναι, όχι, με φτάνουν. Θέλω και πέντε. Και τι εννοώ. Μα δίνει κουράγιο τέταρτο που είναι σημαντικό να συνεχίζει να το κάνει. Λειτουργεί. Ναι. Δηλαδή, λέω για παράδειγμα, ο Νίκος ο Τερζής γράφουμε τραγούδια. Έχουμε υπολογίσει ότι θα γράψαμε 12 τραγούδια. Μα αν τα τραγούδια δεν έκανε αυτή την αποδοχή από το κοινό, ναι, δεν θα λέγαμε τώρα να γράψουμε άλλα πέντε. Θα λέγαμε εντάξει, αδερφέ, καλά ήταν. Μέχρι εδώ εντάξει, δεν είναι ανάγκη να τρελαίνεστε να πηγαίνετε στα στούντιο. Ναι. Κάθεστε σπίτια σα καλύτερα. Με έχεις προλάβει σε μια ερώτηση που θέλω να σου κάνω. Το παθαίνω αυτό. Μέσα από τη σειρά αγαπήθηκαν και πάρα πολλά τραγούδια, πολλές μουσικές. Ήταν στόχος σου αυτός από την αρχή, να χώσεις τόσο βαθιά τη μουσική ή προέκυψε επιλέγοντας τον συγκεκριμένο συνεργάτη, τον Νίκο Τερζή? Να το μεγαλώσω την απάντηση ή να τη μικρύνω, πώς τη θέλεις? Όχι, όπως θέλεις. Δεν έχουμε χρόνο, δεν έχουμε θέμα χρόνου. Okay, άμα δεν έχουμε θέμα χρόνου. Όταν σου είπα πριν ότι κάνα μισάωρο, μπορεί να το πάμε και 40 λεπτά. Ωραία. Ξεκινήμα με κάτι πολύ απλό. Θέλαμε να ξαναφέρουμε και η πρώτη επιλογή όταν διάβασα ένα ελληνικό βιβλίο λογοτεχνίας στην τηλεόραση. Ναι.
Αυτό είναι μια στρατηγική απόφαση. Γιατί αν θυμηθούμε την ελληνική, τις τηλεελληνικές σειρές που παίζονται, όσο πάνε μειώνονται, και αν από το 2000 που θυμάμαι εγώ υπάρχουν τα adaptation, ναι, υπάρχουν τα τουρκικά, υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα. Άρα για μένα ήταν ξεκάθαρο ότι θέλω να κάνω ελληνική σειρά που να το γράφουν Έλληνες σεναριογράφοι, να το παίρνουν Έλληνες ηθοποιοί, να απευθύνεται στο ελληνικό κοινό. Και τι καλύτερο να υπάρχει η βάση του και η μαγιά του από ένα βιβλίο που να μου λέει κάτι. Όταν παίρνεις αυτή την ευθύνη και το κάνεις, και το ελληνικό δεν το λέω με την έννοια του εθνικισμού, ναι, ναι, αλλά της πολιτιστικής και της πολιτισμικής μας ταυτότητας, ότι έχουμε πράγματα που μας αφορούν, ότι ναι, και βέβαια ακούω ξένη μουσική, ναι, και επηρεαζόμαστε, αλλά υπάρχει ένα κουκούτσι στο τέλος της ημέρας, αδερφέ, τι έκανες. Ούτε να υποτιμώ ανθρώπους που μπορεί να κάνουν ταινίες στα αγγλικά ή στα γαλλικά. Ο καθένας εκφράζεται όπως θέλει και όπως νομίζει. Όμως ήταν στρατηγική επιλογή το αν θέλει να γίνει διεθνής, το έχω κλεμμένο αυτό, γίνεις εθνικός. Μάλιστα. Αυτή ήταν και μια από τις πρώτες επιλογές. Χατζηδάκης. Ήταν από τις πρώτες επιλογές που διαλέξαμε να κάνουμε. Μάνος Χατζηδάκης. Ναι, διαλέξαμε εγώ με τον εαυτό μου, πηγαίνοντας και βρίσκοντας τον κύριο Πετρουλάκη, να κάνω ένα βιβλίο που λες, OK, πώς είναι το φαινόμενο της βεντέτας. Στη Μεσόγειο είναι τέσσερις χώρες. Ωραία. Τι υπάρχει άλλο ελληνικό που να είναι πολύ ξεχωριστό, υπάρχουν και άλλα, θα μπορούν να γίνουν τα επόμενα βήματα σε επόμενες σειρές, γιατί ο Πετρουλάκης έχει γράψει για την Ήπειρο, έχει γράψει για άλλα μέρη του κόσμου, για τη Σμύρνη, γράφει ο Πετρουλάκης για όλα τα μέρη. Τώρα έχει γράψει το σταθμό. Τι ήταν η πρώτη μας πρώτη θέση, να κάνουμε κάτι που αν θα το έβλεπε κάποιος που ήταν από τη Ζιμπάμπουε, από την Νικαράγουα, να λέει αδερφέ, κάτι κάνουν αυτοί εκεί. Μα αυτό που κάνουν αυτοί εκεί και η γλώσσα που μιλάνε, γιατί δεν είπαμε αν θα μεταγλωτιστεί, δεν μπορεί να μην έχει μουσική. Η μουσική στην τηλεόραση στην ελληνική έχει υπαξιωθεί πολλά χρόνια. Ναι. Τουλάχιστον από το 2002 που ξέρω εγώ. Με ποια έννοια? Ότι η παραγωγή, τα κανάλια και οτιδήποτε φτιάχνονται πολύ πολύ ένα τραγούδια του τίτλου. Και πηγαίνανε και σου φέρνανε ένα μουσικό επιμελητή να πάρει από τα library να σου βάλει μουσικές. Ναι. Ωστόσο, έχουν γραφτεί παλιότερα πολύ σπουδαία τραγούδια για τις ελληνικές σειρές. Ναι. Έτσι. Έχουν γραφτεί τραγούδια στις ελληνικές σειρές τους τίτλους. Δηλαδή, τραγούδια με σειρές που έχουν μέσα. Ναι. Εμένα εκεί ήταν το παράδειγμά μου. Ήταν τα Βαμμένα Κόκκινα Μαλλιά με το Δημητρίου που είχε 12 διαφορετικά τραγούδια στη σειρά μέσα. Ναι, 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 ναι. Ήταν το Μινόρε της Αυγής. Μιλάμε για μια σειρά όμως εβδομαδιαία. Πάλι. Το θέμα της εβδομαδίας με την καθημερινή είναι μια σχετική έννοια. Γιατί και εγώ, άμα πάρω τα 36 επεισόδια που ήταν τα Βαμμένα Κόκκινα Μαλλιά και τα δώσω μια εβδομάδα, δεν μου λέει κάτι, γιατί έχει αλλάξει ο τρόπος που βλέπει ο κόσμος τηλεόραση. Ναι, ναι, ναι. Σίγουρα. Και τι εννοούμε όμως. Τα Βαμμένα Κόκκινα Μαλλιά είχαν τότε 32-36 επεισόδια όπως ήταν και είχε 12 τραγούδια. Ότι είχε όμως 12 τραγούδια ενός συνθέτη που είχε γράψει και τα σκορ, αυτό έδινε μια ταυτότητα. Δηλαδή υπήρχε και τότε ένα βιβλίο. Υπήρχε ένα συνθέτης και ένα σκηνοθέτης που έκανε αυτή τη στρατηγική επιλογή. Ναι. Αυτό ήταν το παράδειγμά μου. Αυτό ήθελα να ξαναφέρω. Το να δείξουμε, λέγαμε δηλαδή με τον Νίκο τον Τερζή. Ωραία. Τι είναι η προσέγγιση που έχουμε στη μουσική? Του λέω, Νίκο μου, αυτό που θέλουμε να πετύχουμε σαν εικόνα και στους χαρακτήρες είναι ένας έντεχνος ρεαλισμός. Δηλαδή, τι μπορεί να σημαίνει αυτά? Ότι ο Πετρουλάκης έχει γράψει, ρε παιδί μου, ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι σε ένα χωριό που μπαίνει μέσα στο σπίτι, έχει τρία σεμεδάκια, έχει ένα χαλί κάπως κτλ. Που είναι ρεαλισμός. Ή βγάζει άλλο το κουμπούρι και το σκοτώνει. Ο έντεχνος σημαίνει ότι ξέρεις, μπορεί να έχει και μια κορνίζα. Υπάρχει ένα πιάνο λίγο πίσω. Ναι. Ή δεν είναι άσπρος ο τείχος. Ναι. Έχει μια πινελιά λίγο χρώμα. Αυτό το θέλαμε όμως να γίνει θυμίζοντας η χρειά της φωτογραφίας μια άλλη εποχή. Το ίδιο είχαν να κάνουν και τα ρούχα. Το ίδιο να κάνει και το παίξιμο των ηθοποιών που είναι μέσα από τους χαρακτήρες του Πετρουλάκη που έχουν μια άλλη ηθική. Άρα θέλαμε και στη μουσική. Για να υπάρχει ένα, ας το πούμε, μια συνέπεια. Μια συνέπεια, μια συνέχεια και μια ευθυγράμμιση. Mm-hmm. Μου έρχονταν το αγγλικό ότι θα είναι ευθυγράμμιση. Να στηρίζεται στην παράδοση και να την πάει και λίγο παρακάτω. Mm-hmm. Για μένα δηλαδή, ότι ο Νίκος ο Τερζής μπορεί να γράψει μουσική που να είναι για το Netflix, που να βαράνε από κάτω τα πριόνια, αλλά έχει και λίρα, είναι σασμός. Το να αποφασίσουμε ότι θα κάναμε τότε 12, τώρα μπορεί να είναι παραπάνω τα τραγούδια, έχουμε φτάσει στα 6. Mm-hmm. Ένα τραγούδι για κάθε ζευγάρι, ερωτικό, είναι σχεδιασμός. Το να πείσεις όμως αυτό τον κόσμο να γίνει πραγματικότητα είναι και λίγο κολοφαρδία. Χρειάζεται. Συνέχεια παντού. Ναι, ναι, χρειάζεται. Ξέρεις, τρεις φορές πήγα να τρακάρω μέχρι να έρθω εδώ σήμερα γιατί είχα αργήσει. Έτσι. Τι χαιρός ήμουν. Η ιδέα για να κάνεις το σασμό
πώς σου προέκυψε? Τι ήταν αυτό που σε τσίγκλισε? Τα λέμε αλήθεια που μας προέκυψε? Αλήθεια, αλήθεια. Πώς προέκυψε ο σταθμός στα χέρια? Όχι, όχι, όπως θέλεις, όπως θες πες το, αλλά θέλω να καταλήξουμε. Δηλαδή, το ένα φέρνει το άλλο. Το ένα φέρνει το άλλο. Ό,τι μερικές φορές αν να γίνει κάτι γίνεται. Mm-hmm. Άλλες φορές δεν γίνεται. Προσπάθησε να γίνει κάτι, δεν γίνεται. Με το σταθμό ήταν απλά τα πράγματα. Εγώ ήμουν στην Κύπρο. Έκανα μια σειρά που ουσιαστικά έτσι να το πάω λίγο να το κεντρήσω. Ήταν κυπριακή, σε ένα κυπριακό χωριό που υπήρχε ένα πλούσιο που δεν έδινε την κόρη να παντρευτεί και είχε κάτι γιου. Ήταν οι μέλισσες πριν από τις μέλισσες. Η Γαλάτια. Μιλάμε για τη Γαλάτια. Και επειδή, όπως θα έλεγε η γιαγιά, με τρώει ο κόλος μου, δεν πάω να πει ότι όταν μια σειρά δεν περιμένει το επόμενο βήμα. Mm-hmm. Έστελνα κανένα βιντεάκι σε κάτι φίλους, γιατί είχα μια σκηνή που είχα παίξει ένα παπά και ένα καλόγερο, γιατί τελειώναν και τα γυρίσματα. Εσύ ήσουν ο παπάς ή καλόγερος? Ήμουν, αλλά τον έβαζα και λίγο μεταφυσικά. Εμφανιζόταν, εξαφανιζόταν, έπαιρνα τέτοια, για να μην έχω και πολλά λόγια. Και τον στέλνω σε ένα φίλο ηθοποιό, το βλέπει, έκανε άλλα πράγματα και μου λέει: Κώστα, όμως, ο Μάνος Πετούς είναι ο συγκεκριμένος. Ναι, ναι. Πρέπει να διαβάσει ένα βιβλίο ενός φίλου μας εδώ, γείτονα κτλ. Τι λέω, εντάξει, έχουμε διαβάσει τόσα βιβλία. Τώρα μου λέει: Όχι, όχι, μου λέει αυτό να το διαβάσει. Λέω να το πάω να το διαβάσω. Το παρήγγειλε, θυμάμαι ακριβώς και το έκανα. Το βλέπω και λέω: Okay, εδώ είμαστε. Γιατί είχε όλα εκείνα τα συστατικά που πίστευα εγώ ότι ήθελα να εμπλακώ. Ποιο ήταν το σημαντικότερο? Μίλαγε για δραματικά γεγονότα τα οποία συμβαίνουν σήμερα. Δηλαδή είσαι σε ένα χωριό, ξυπνά το πρωί. Έχει τσακωθεί με τον γείτονα γιατί κάτι έγινε, βγαίνει έξω και κουμπουριάζει. Ή δεν μπορεί να μιλήσει με τον άλλο γείτονα γιατί έχει ένα επώνυμο που ήταν του παππού σου. Ή δεν ξέρει από πού θα σου έρθει. Και γίνεται, είναι μια πραγματικότητα. Δηλαδή, πα στη στάνη σου να βρει τα 120 γίδια που έχει, και αντί για να βρει τα 120 γίδια δεν είναι τίποτα. Ναι. Τα έχει στην κάμερα βέβαια, τα έχει τρέξει, άντε να βρει ποιο θα τα πάρει και πάει λέγοντα. Μια δύσκολη, σκληρή ζωή. Μια πραγματικότητα μακριά από την Ελλάδα. Την Ελλάδα εννοώ, την Ελλάδα. Την Αθήνα που ουσιαστικά. Τα μεγάλα αστικά κέντρα. Ναι, αυτά. Γιατί Ελλάδα είμαστε, ναι. Αν και βέβαια βλέπω κάτι τάσεις φυγής από ορισμένου στην Κρήτη, αλλά τέλος πάντων. Δεν φεύγει, η Κρήτη εκεί θα μείνει. Εγώ το ξέρω, η Κρήτη εκεί θα μείνει. Να είναι καλά. Και αυτό από μόνο του είναι κάτι το οποίο για τη δραματουργία έχει ψωμί. Ναι. Και όταν καλώς ή κακώς κατέβηκες κι εσύ για να παρουσιάσεις τα βιβλία σου, παιδιά, είναι ο μαραθωνοδρόμος παρουσιαστής βιβλίων. Μιλάμε για σοου κανονικό. Ρακές, λύρες, μαχαίρια, σταθμούς, χορούς, όργανα, ανάλογα την περίσταση, από υπερπαραγωγή μέχρι παραγγελιά προσωπική. Πήγα τώρα να τον γνωρίσω, τι λέω, ωραία, να βρεθούμε, να τα πούμε. Λέει, πότε ανεβαίνεις? Ήταν το 19 Οκτώβρη. Λέω σε κανένα δύο μήνες. Πιστεύω πάνω να σε δω. Νοέμβρη. Ναι, τέλη Οκτώβρη, αρχέ Νοέμβρη. Μου λέει, εντάξει, ξέρεις. Του λέω, σειρές κάνω εγώ, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Έφυγε ο άνθρωπος, έμεινα εγώ. Πήρα 5 τηλέφωνα στην Αμερική. Όποιος ήξερε, γιατί έχω κάνει ένα εξάμεινο εκεί και διάφορα. Λέω, ρε παιδιά, πώς το βλέπετε αυτό? Τι πρέπει να κάνουμε? Μου είπαν οι άνθρωποι τι πρέπει να κάνουμε. Δεν θα μπορούσαμε να το κάνουμε. Δηλαδή, τι? Για να πουλήσει μια σειρά στην Αμερική που είναι μια άλλη αγορά ή στον έτσι οτιδήποτε, υπάρχουν μερικά στάνταρ. Από τεχνικά μέχρι βιογραφικά. Σε ποια γλώσσα θα το κάνει, ποιοι θα πούνε, ποιοι θα παίξουν. Χιλιάδες πράγματα. Και λέμε, ωραία, τι θα θέλαμε, ας πούμε, για να γίνει αυτό στην Αμερική? Να του δείξει ένα δείγμα δουλειά. Ας είπαμε, ας ξεκινήσουμε το δείγμα τη δουλειά για να έχουμε να του το δείξουμε. Κάτι τέτοιο είπα και στον Καραγιάννη που ήταν ο παραγωγός την μέρα που πήγα. Του λέω, Γιάννη μου, άκου να δει. Εγώ βιογραφικό για το Netflix δεν έχω. Έχω κάνει σειρές στην ελληνική τηλεόραση, μια χαρά. Όταν πήγα στην Αμερική που πάνε να πάρει πράσινη κάρτα, κύριε Κωστόπουλη, γιατί πραγματικά έχει κάνει αξιόλογα πράγματα, σειρά δεν θα μου δίνανε. Όμως επειδή δεν ξέρει τι μπορεί να γίνει και επειδή ούτε και εσύ δεν έχει κάνει παραγωγές που να έχουν πουληθεί έξω. Στο εξωτερικό, ναι. Ναι, ας κάνουμε μια σειρά του Πετρουλάκη το βιβλίο που έχει αυτά τα στοιχεία και δεν ξέρει ποτέ τι θα μας έρθει. Τώρα του είπα κι άλλα, αλλά ψήθηκε. Η επόμενη κίνηση ήταν να έρθει ο Πετρουλάκης να τον γνωρίσει, λέει, τον άνθρωπο. Το πρώτο που του λέω ενός συγγραφέα, μόλις να γνωρίζει να κάνει τηλεόραση, το μοιράζω μαζί σας, είναι ξέχνα το βιβλίο σου. Παιδιά, δεν γίνεται αλλιώς. Το βιβλίο είναι ένα βιβλίο και καλά κάνει που είναι βιβλίο. Η σειρά είναι μια σειρά. Αν θα το κάναμε ταινία, θα ήταν κάτι άλλο. Αν θα το κάναμε παράσταση, θα ήταν κάτι άλλο. Αν θα το κάναμε video game, είναι κάτι άλλο. Ναι. Σασμός είναι, αλλά είναι κάτι άλλο. Άρα όλο αυτό το πράγμα που περιγράφω, να δώσεις χρόνο, ενέργεια, επιθυμία, ένταση, να χωρίζεις, να παντρευτείς, δεν ξέρω, άλλοι έχουν βάλει και υποθήκη τα σπίτια τους, εγώ ευτυχώς δεν το έχω κάνει ακόμα, δεν χρειάστηκε.
Σημαίνει ότι κάτι σου λέει. Πετρουλάκη, θυμάσαι που σου είπα, ξέρεις, Σπύρο, επειδή ο σαρμός δεν είναι μια εύυχη λέξη. Ναι. Και μπορεί να είναι και σκασμός. Μήπως και να την αλλάξεις, σκασμός, σεισμός. Μήπως ξέρεις, μπορεί να χρειαστεί η Σπύρο μου να μην τη λέμε τη σειρά, να λέμε ότι είναι βασισμένη στο βιβλίο. Και ο Πετρουλάκης, παιδιά, τι σου είπα εγώ? Είπε ναι. Είπα ναι. Είπε ναι, παιδιά, είπε ναι προς τιμή του. Αλλά και τι λέμε κάνει στην κυρία. Αν θα ήταν σε ένα άλλο κανάλι, που καλώς ή κακώς δεν είχαν τέτοια σχέση με την Κρήτη, μπορεί να μας λέγανε το μπλε μου το πουκάμισο. Ναι. Okay. Εκεί ήταν το ένα θέμα. Και η επιτυχία που λέμε πριν, που θέλω να το δέσω με την επιτυχία, είναι ότι όταν φέρνεις μια ελληνική λέξη ξανά στο στόμα τόσο εκατομμυρίων Ελλήνων. Όχι ξανά, μια νέα ελληνική λέξη. Υπήρχε σαν λέξη ο σταθμός. Υπήρχε, αλλά δεν την ήξερε κανένας. Μπράβο, αυτό λέω. Μια ελληνική λέξη. Να σου πω ότι και στην Κρήτη δεν την γνωρίζουν καλά. Παιδιά, ούτε στην Κρήτη δεν την ξέρουν. Ναι. Είμαστε στην Κρήτη, στα παιδιά, στα γυρίσματα μας λέγανε τι είναι αυτό που μας λέτε. Τώρα μην λέμε ταξί μας δηλαδή. Όχι, όχι, έτσι είναι. Και λέμε, έτσι είναι, γιατί δεν είχαν όλοι βεντέτες. Και τη μαθαίνουν όλοι. Και όχι μόνο μαθαίνουν τη λέξη. Αυτό που θέλουμε να περάσουμε είναι ότι υπάρχει μια νοοτροπία τη συμφιλίωση. Ότι αδερφέ, μπορούμε τελικά να τα βρούμε. Mm-hmm. Δεν είναι ανάγκη να σκοτωνόμαστε. Γιατί ως τώρα ήταν μόνο σκοτωνόμαστε. Αυτή ήταν η τιμή. Άμα δεν σκοτωθείς. Σε προκάλεσε αυτό λοιπόν. Πολύ. Έτσι. Και αυτό μου το πέρασε και εσύ, Σπύρο. Ναι. Γιατί και εσύ να σου προκλήθηκε κάτι τέτοιο όταν είχε δει κάτι ωραίε καταστάσει στην Κρήτη. Βέβαια. Να είναι καλά οι άνθρωποι. Βέβαια. Δεν είναι όλοι καλά. Αυτό ρε Σπύρο όμω δίνει και την αίσθηση ότι πέρα από τη δουλειά, πέρα από το να πάρει κάποια λεφτά που δουλεύει βιοποριστικά, γιατί δεν το κάνουμε από χόμπι. Όταν έχεις ακόμα και την ψευδέστηση ότι πάει παρακάτω και αυτό τελικά βλέπεις δεν είναι ψευδέστηση, είναι μια πραγματικότητα. Ναι. Δηλαδή βλέπουμε την εφημερίδα και γράφει σαρμός στην πολιτική σκηνή. Λες, μεγάλε, κάτι έχω κάνει εγώ για να γίνει αυτό. Το πράγμα. Ναι, ναι, βέβαια. Κάτι γίνεται. Βέβαια. Να ρωτήσω λίγο, να πάμε λίγο πάλι στην τηλεόραση. Θέλεις, εγώ είμαι εδώ. Στην οθόνη. Ο σασμός στηρίζεται στη δράση, ωστόσο οι χαρακτήρες παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο, έτσι. Και οι χαρακτήρες και η δράση. Πόσο δύσκολο είναι για σένα να διατηρείς την προσοχή σου και στα δύο, σαν σκηνοθέτης? Όλα είναι θέμα χρόνου. Με ποια έννοια και καλού σενάριου. Δηλαδή, μπορεί να κάνεις και τι λέμε τώρα, στα είδη. Ας το πάρουμε. Άμα είναι μια ταινία δράσης, ναι, που κυνηγώνται με Fast and Furious και τρέχουν με τα αμάξια, οι χαρακτήρες είναι υποτυπώδεις. Γιατί πρωταγωνιστούν τα αμάξια. Ναι. Άμα πάει να δεις μια σειρά της Marvel, δεν ξέρω να κάνουμε διαφήμιση και μπορεί να τα λέμε. Όλα. Οι άνθρωποι είναι καρτούν, από καρτούν ξεκίνησαν, είναι καρτούν. Οι χαρακτήρες είναι κάπως. Όταν όμως έχει να αντιμετωπίσει μεγέθη, που μια μάνα χάνει το παιδί της γιατί το φάγανε και ξέρει και ποιος το έχει φάει και πρέπει να ζήσει ξέροντας ποιος είναι ο φωνιάς του παιδιού της και μπορεί ανά πάσα στιγμή να σκάψουν και το σπίτι, που είναι μια πραγματικότητα, εκεί λίγο αγριεύουν τα πράγματα. Ναι. Άρα οι χαρακτήρες αποκτάνε άλλη διάσταση. Και αυτή είναι η γυναίκα της διπλανής πόρτας. Ναι. Δεν είναι κάπου μακριά. Που αυτή η γυναίκα και αυτός ο κόσμος με έναν τρόπο δεν υπήρχε στην κουλτούρα ότι ρε παιδιά μπορούμε να τα βρούμε. Και λες τώρα, ναι. Όταν θα υπάρχει σκηνή που θα πρέπει να υπάρχει ένα κυνηγητό με αυτοκίνητα για να γλιτώσει, θα κάνεις αυτό. Αλλά όταν θα σταματήσει τα αυτοκίνητα να τρέχουν και θα πρέπει να κλάψει κάποιος πάνω από ένα νεκρό, είναι κάτι άλλο. Ο συγκερασμός είναι λίγο δύσκολος στη σειρά που έχει τόσα επεισόδια, γιατί δεν έχουμε τόσο χρόνο, όχι για το καλό παίξιμο των ηθοποιών, για τη δράση. Για τη δράση, ναι. Γιατί για να κάνεις τη δράση θέλεις και άλλες υποδομές. Θέλει δηλαδή κασκαντέρ, κλειστούς δρόμους, ειδικά αυτοκίνητα. Και πράγματα που ανεβάζουν το κόστος. Όμως όταν έχεις ένα πολύ καλό κείμενο, που έχει ένα πολύ καλό σενάριο και έχεις καλούς ηθοποιούς, εκεί επενδύουμε εμείς για να κερδίσουμε το παιχνίδι. Έχεις καλό κείμενο. Εννοείς το βιβλίο του Πετρουλάκη? Όχι, το βιβλίο του Πετρουλάκη, το βιβλίο μου δεν ξέρω. Αυτό το κρίνει ο κόσμος. Αλλά έχεις καλό κείμενο στο σενάριο, ή θα ήθελες κάτι διαφορετικό ή κάτι παραπάνω? Προσωπικά σου μιλάω, όχι σαν. Να το πω διαφορετικά. Ναι. Όταν διάβαζα το σενάριο, έλεγα, όχι αδερφέ, μπλέξαμε. Το ήθελα πιο έντονο. Το ήθελες πιο έντονο. Όταν όμως πραγματικά αυτοί οι ηθοποιοί που είχαμε διαλέξει αυτό, το παίξανε, ναι. Τα πράγματα ήρθαν λίγο καλύτερα. Ναι. Υπάρχουν βέβαια και μερικά πράγματα. Στα πρώτα επεισόδια, αυτά που είχαν να διαπραγματευτούν ήταν, ξέρω εγώ, μου φτιάξει ντολμαδάκια, ήθελα και φτεδάκια. Ναι. Το λέω σχηματικά. Εντάξει, να σου πω, και αυτό είναι σε όλα τα σύρια. Ναι, νομίζω, έτσι, όχι, ναι. Δεν είναι σε όλα τα σύρια, γιατί εμείς σκοτώσαμε έναν άνθρωπο. Στο όχι, λέω για τα ντολμαδάκια και τα κεφτεδάκια. Εντάξει, και αυτά μέσα στη Διονιά και οι άνθρωποι τρώμε. Ναι. Αλλά είναι το θέμα να μην είναι. Η δοσολογία έχει διαφορά. Ναι. Όταν όμως αρχίζουν και διακυδεύονται μεγαλύτερα πράγματα, ηθικά, τιμής, πένθος, φόβος, τότε γίνονται πιο ενδιαφέρον. Αυτό το έχω σε όλες τις σειρές που κάνω. Δηλαδή, ναι, οι σειρές που κάνω συνήθως, επειδή σιγά σιγά ο θεατής εξοικειώνεται, αγαπάει τους ήρωες όταν είναι καλά γραμμένοι, όσο προχωράνε τα επεισόδια, ταυτίζεται, μεγάλη λέξη, να αναγνωρίζει κομμάτια, ναι, τους εαυτούς,
και τόσο προς το φινάλε του κύκλου της σειράς ανεβαίνει το ενδιαφέρον, γιατί γίνονται ακόμα πιο ακραία πράγματα και ό,τι και να γίνει, ακόμα και αν θα το κάψει τα ντολμαδάκια, είναι πολύ πιο σημαντικό. Ναι. Αυτό θέλουμε να πετύχουμε. Τώρα δεν θέλω να μιλάμε για ντολμαδάκια, γιατί... Δεν σας αρέσουν. Όχι, μπορεί να προκαλέσουμε λίγο την πείνα. Γιατί εδώ έχει πει ολόκληρη συνταγή η καπετάνισσα, το πως ειδικά για τους κοχλιούς. Θα ήθελες περισσότερη δράση στον σασμό από αυτή που έχουμε δει τώρα? Όπως είπα πριν, είναι και θέμα συνθήκων. Ναι, δηλαδή, εμείς ο χρόνος που έχουμε να γυρίσουμε. Μην προσπαθείς να μου τη φέρεις εμένα την απάντηση. Γιατί να το πω, αν είχαμε περισσότερο χρόνο για να γυρίσουμε. Χρειάζεται ο χρόνος. Χρειάζεται ο χρόνος για να γυρίσουμε ωφέλιμο τηλεοπτικό χρόνο σε άλλες συνθήκες, με άλλο κανάλι, εννοώ budget και με άλλη προετοιμασία. Και φυσικά θα θέλαμε περισσότερη δράση. Όλη η Ελλάδα έχει μάθει πια τη λέξη σασμός, όπως είπες και πριν. Εσύ γιατί πιστεύεις ότι, παρόλο που ο σασμός αναφέρεται στην Κρήτη και είναι μια κριτική λέξη και μια κριτική έννοια που δεν τη συναντούμε πολύ εύκολα στην υπόλοιπη Ελλάδα, τι είναι αυτό που κάνει αυτό το ΣΥΡΑ να έχει τεράστια επιτυχία σε όλη την Ελλάδα? Θα μάθουμε το τεράστια. Το τεράστια ήταν να είχαμε 5 εκατομμύρια. Είμαστε πολύ καλοί στην ώρα μας για τη συγκεκριμένη εθνική στιγμή. Είναι υπερβολική η λέξη. Αυτή την επιτυχία. Εγώ σε καταλαβαίνω συναισθηματικά πώς είναι. Εγώ προσπαθώ να είμαστε λίγο προγειωμένοι. Και στις λέξεις και τα μεγέθη. Κάποιος από τους δυο μας πρέπει να το... Ναι, γι' αυτό θέλω αυτό. Άμα έλεγες εσύ, όχι μπορεί καλό. Ένας λέγατε λάθη και αυτή. Για πες. Τι είναι αυτό λοιπόν που έχει κάνει τον σασμό, παρότι αναφέρεται στην Κρήτη, να έχει κάνει μπαμ σε όλη την Ελλάδα? Εδώ είναι που γελάνε. Άμα ξέραμε, Σπύρο, ποια είναι επιτυχία συνταγή, θα την κάνουμε κάθε φορά. Πιστεύεις ότι είναι η συνταγή της ευθύ... είναι ότι είναι... Η επιτυχία είναι, να το πούμε απλά. Ναι. Είχαμε ένα καλό βιβλίο. Ναι, είχαμε μια καλή παραγωγή. Ναι, βρήκαμε ένα κανάλι που τα αγάπησε. Ναι, μας πήραμε πολύ καλούς συντελεστές. Σε όλα τα επίπεδα. Στη σκηνοθετική ομάδα, σεναριακή ομάδα, στο θέμα των ηθοποιών. Μουσικές. Στο θέμα των μουσικών. Ναι, περιμέναμε να έχουμε ένα αξιοπρεπές αποτέλεσμα. Mm-hmm. Αυτό δεν μπορούσαμε το. Είναι στα χέρια μας να το καταφέρουμε ή όχι. Όταν ο σταθμός πάει σε ένα σταθμό, ας πούμε, και εκείνη τη στιγμή έχει ένα αλφα ποσοστό και το διπλασιάζει, θεωρείται επιτυχία. Βέβαια. Άρα εμείς αν θα το διπλασιάζαμε, θα θεωρούμαστε πετυχημένοι. Τώρα το να το τριπλασιάσεις κάνει τη διαφορά. Αυτό το τριπλασιάζω, αυτή τη συνταγή δεν ξέρεις. Δεν ξέρεις. Κανένας. Τι θα γίνει, γιατί είναι πολλές φορές και συγκυρία. Τι έπαιζε την προηγούμενη σεζόν, τι έχεις απέναντι, τι θα παίξεις την επόμενη, τι θέλει ο κόσμος να βλέπει. Ναι, αυτά που κάναμε δεν γίναν τυχαία. Ήταν στρατηγικές επιλογές. Τι εννοώ? Ναι, η Κρήτη με έναν τρόπο πουλάει. Ναι, έχουμε ένα γυναικείο κοινό. Ναι, έχουμε ωραίους άντρες, γοητευτικούς σαν ηθοποιούς. Ναι, το ξέραμε. Αλλά αυτό το αμόκ που έχει πιάσει τον κόσμο, δεν το περιμέναμε ούτε το ξέραμε. Το ξέρεις ότι έχουν αυξηθεί τα κριτικά προϊόντα, πήρουν ρακή σε όλη την Ελλάδα. Το γνωρίζεις αυτό, Ισχύει. Ισχύει. Ναι. Αυτό είναι το πόσο δυνατό το μέσον και πόσο είναι μεγάλη ευθύνη εμάς των δημιουργών που είμαστε και υπηρετούμε το μέσον τηλεόραση, πόσο συνεπείς θα πρέπει να είμαστε στα μηνύματα, στα υπόγεια μηνύματα, στο πίσω κείμενο που επηρεάζει τον κόσμο. Αυτή είναι μεγαλύτερη ευθύνη για μένα. Δηλαδή, ναι, λες που λέω τα κριτικά προϊόντα, δεν πρέπει να πει αν θα κάναμε μια σειρά με ναρκωτικά, θα πρέπει να αυξηθούν τα ναρκωτικά. Άρα, όσοι κάνουμε τηλεόραση και έχει τόσο μεγάλη ανταπόκριση, θα πρέπει να κάνουμε αυτό που έλεγε ο Όσιμα, για να κάνει σινεμά, πρέπει να έχει τα μάτια σου καθαρά. Ωραία. Λοιπόν, εμείς κάνουμε τηλεόραση, λοιπόν, δεν κάνουμε σινεμά, εσύ δηλαδή, αλλά έχεις τα μάτια σου καθαρά, νομίζω. Πετρουλάκη, κρύβε λόγια, έχεις παίξει τα γυρίσματα, έχεις βάλει μουσικές, έχεις βάλει το δαχτυλάκι στο ποδαράκι σου. Έχω βάλει. Είσαι συνένοχος τώρα. Ό,τι μπορούσα, σίγουρα. Σίγουρα. Και έχεις και να βάλεις κι άλλα, μην νομίζω ότι θα τελειώσει. Συνάδελφοί σου, σκηνοθέτες, σε ζηλεύουν? Έχουν εκφράσει έτσι, άρε τυχερέ, Κωστόπουλε? Προσωπικά, μιλάω με φίλους μου, σκηνοθέτες που. Μου το έχουν πει ή δεν μου το έχουν πει. Ναι. Το οκ. Okay. Δεν ξέρω τι κάνουν οι υπόλοιποι. Εγώ ξέρω το εξής. Ότι είμαι 35 χρόνια στη τηλεόραση. Δεν είναι αστείο, γιατί ξεκίνησα στα 18, έχω πάει 36 χρονών. Έχω δουλέψει σε μεγάλους μάστορες. 36 έχεις πάει τώρα. 56. Είσαι. Α, 56. Αυτή την 20ετία την κόβουμε πάντα αποκεκτημένη ταχύτητα, ρε παιδί μου και εσύ. Όχι, να το ξέρω, θα το κάνω και εγώ. Γιατί... Όχι, εμένα το κάνω το μυαλό μόνο. Του λείπουν 20 χρόνια συνέχεια. Και ψάχνεις να βρεις που πήγανε. Όχι, να το πούμε λίγο για το σταθμό. Λέγαμε, εντάξει, ρε παιδί μου, έχει ένα παρελθόν. Αυτά ήταν πριν 20 χρόνια. Και το μυαλό μας πήγαινε στο 60. Και έτσι λέω, Πετρουλάκη, είναι το 2000.
20 χρόνια πριν, το 2000. Ναι. Σκηνογραφικά που λέγαμε, ξέρεις, να κάνουμε τη φωτογραφία στο flashback, τι να την κάνουμε, λέμε. Το 2000 ήταν. Ναι. Το μόνο που αλλάζουν είναι το μέγεθος στα κινητά και το μέγεθος στο πάχος των τηλεοράσεων. Σωστά. Ναι, σωστά. Αυτό που λέμε για τα που λέμε, πριν 20 χρόνια. 20 χρόνια. Ακριβώς. Γιατί το λέω αυτό. Ναι, ήταν πριν 20 χρόνια που λέμε το παρελθόν των ανθρώπων. Θα μου απαντήσεις, δεν θα ξεφύγεις. Θα τα απαντήσω όλο. Για ξαναπες τι θέλες. Για τους σκηνοθέτες, για τους γύρω-γύρω. Η πιο κλασική ερώτηση θα ήταν ρωτήστε τους ίδιους. Να ρωτήσουμε τους ίδιους. Ναι. Και λέμε τώρα. Εσύ έχεις φύγει. Η τηλεόραση είναι ανταγωνιστικό περιβάλλον. Ναι. Δηλαδή, αν θα έχω σειρά του χρόνου, μπορεί να μην έχει κάποιος άλλος. Ναι. Οι σκηνοθέτες, οι μάχημοι που είμαστε αυτή τη σειρά, αυτή την εποχή στις σειρές, είναι γύρω στα 10-15 άτομα. Λόγω του ότι ξαφνικά υπάρχει μια πολύ γενναιόδορη επιδότηση για να γίνονται ελληνικές σειρές, και ευτυχώς που γίνεται και ευτυχώς που υπάρχουν, γίνονται για πολλές σειρές. Αλλά είμαστε άντε να είμαστε βία 30. Είναι λίγο σαν το ποδόσφαιρο. Ο προπονητής είναι ένας, οι παίκτες σε κάθε ομάδα πρέπει να είναι 20-22. Ναι. Άρα δεν μπορεί να πεις ότι ο καθένας είναι τόσο εύκολο ότι ναι, μωρέ, καλά έκανε ο Κωστόπουλος και έχει επιτυχία. Σύμφω. Είναι ένα θέμα. Ναι, ναι. Όμως είναι και καριέρα. Και η καριέρα στην τηλεόραση είναι λίγο roller coaster. Έχει τα πάνω, έχει τα κάτω, έχει τα μετά. Ναι. Τα πάνω, τα κάτω, έχει τα πλαγίως. Τώρα είμαστε εδώ που είμαστε και το χαιρόμαστε. Ναι. Σε δύο χρόνια δεν ξέρεις τι μπορεί να είναι. Να το πω αλλιώς. Στοχευμένα, ξέραμε ποιοι θα είναι οι άνθρωποι, υπολογίζαμε στις ώρες που θα κάνουν τις σειρές, θα είναι απέναντί μας. Εγώ το κάνω. Άρα ήθελα να έχω ένα προϊόν, γιατί προϊόν είναι και το επεισόδιο, mm-hmm. το οποίο με κάποιο τρόπο θα πρέπει να ανταποκριθεί και να κάνει κάτι διαφορετικό από αυτό που θα υπάρχει. Ναι. Και εμένα μου λέγανε, καλά, είσαι τρελός, αυτή η σειρά απέναντι, αδερφέ, φέρνει 25, πού πας. Μου το έχουν πει πολλές φορές. Και τους είπα αυτό που τους είπα και στην Κύπρο. Δουλειά μου είναι να κλείνω σπίτια. Με ποια έννοια το λέμε. Ότι όταν ρίχνει και παίζει μπάλα και πάει να πάρει το πρωτάθλημα, δεν πα να το χάσει. Πα να βάλει γκολ. Πα να πάρει το πρωτάθλημα. Το γκολ δεν σημαίνει τίποτα. Πρέπει να βάλει γκολ σε κάθε αγώνα και με συνέπεια. Και πολλά, μάλιστα. Μπράβο. Ναι, ναι. Στον Καραγιάννη, γιατί έτσι μου αρέσει να τον αναφέρω, του είχα πει Γιάννη μου, του λέω, βλέπει λίγο Netflix. Μου λέει γιατί. Του φανταζόταν άνθρωπο, του πω καμιά σειρά. Του λέω γιατί έχει ένα βιογραφικό, αυτοβιογραφικό The Last Dance που μιλάει για τον Μάικλ Τζόρνταν. Μου λέει ναι, το έχω δει. Του λέω σκέψου ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος απέναντί σου είναι λίγο σαν τον Τζόρνταν. Είναι ανταγωνιστικός, είμαι ανταγωνιστικός. Δεν θέλω ρε παιδί μου άλλο σαν απέναντι να έχει καλύτερα νούμερα από μένα. Το ότι μπορεί να έχει είναι σχετικό γιατί το κανάλι το δικό μου μπορεί να μην έχει εκείνη την ώρα. Μπορεί να μην έχει τόση διαφήμιση, μπορεί 1,200. Αλλά δεν θα μου άρεσε να είμαι δεύτερος. Και κάνω ό,τι μπορώ για να είμαι πρώτος. Τι σημαίνει κάνω ό,τι μπορώ. Λιγότερα λάθη. Συνεργατών, σκηνών. Και πολλή δουλειά θα συμπλήρωνα εγώ, χωρίς να θέλω να ευλογήσω τα γένια σου, ούτε να σου χαϊδέψω τα αυτιά, μάλλον να το πω καλύτερα. Πολλή δουλειά. Πάρα πολλή δουλειά. Λίγο ύπνο ή καθόλου καμιά φορά. Και χαίρομαι που το βιβλίο μου ήρθε στα δικά σου χέρια. Πήγαινε και σαλωνών τα χέρια τώρα. Δεν ξέρουμε, δεν έχει σημασία. Έχει πάει κι αλλού. Αυτό έχει που έχει σημασία είναι αυτό που, επειδή ξέρει, σπουδάζοντας και διαβάζοντας βιογραφίες, μαθαίνεις πολλά. Ο Φελλίνη έλεγε, ας πούμε, ότι ένας καλλιτέχνης δεν κάνει διακοπές. Γιατί ό,τι και να δει, ό,τι και να ζήσει, κάτι θα του κάνει ένα κλικ. Διακοπές λέει κάνε οι Γερμανοί δακτυλογράφοι που πηγαίναν στην Ιταλία το 60 και το 70 για να σταματήσουν από αυτό που κάνουν. Ακόμα και αυτό που κάνουμε τώρα εμείς που έχουμε μια αλληλεπίδραση είναι κομμάτι δουλειάς. Κάτι θα μου πει είναι μια εμπειρία. Ναι. Μα έναν ήρωα θα το βάλουμε, μα κάτι θα το πώς ένιωσε, κάτι θα γίνει. Αυτό είναι που είναι η ευχή και κατάρα των ανθρώπων που μπορούν να είναι δημιουργικοί. Άρα το να δημιουργείς και να έχει ανταπόκριση αυτή τη στιγμή είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να σου συμβεί. Και μας συμβαίνει. Κλείνοντας. Α, κλείνουμε. Όχι ρε φίλε, να τελειώσουμε. Μη μου το κάνεις. Μετά το σασμό τι. Έχεις ετοιμάσει κάτι στο μυαλό σου. Διαβάζω τα βιβλία του Πετρουλάκη. Δεν ξέρω θα μου δώσει άλλο. Οπότε, θα δώσει. Δεν ξέρω τι να κάνω. Οπότε έχεις ετοιμάσει κάτι στο μυαλό σου. Δεν έχω ετοιμάσει τίποτα. Με την έννοια την εξής. Πολλά στριφογυρίζουν, πολλά παίζουν. Γιατί ο Πετρουλάκης κάθε χρόνο βγάζει και καινούριο βιβλίο. Θα είναι δηλαδή, από το καινούριο. Έχει συνδέσει την καριέρα σου με τα βιβλία του Πετρουλάκη. Όχι, αλλά λέει παιδί μου, εντάξει, λες, καλά γράφει, καλή συνεργασία είχαμε, δεν ξέρεις τι θα γίνει. Ναι. Αυτό που δεν έχουμε να πούμε για το σασμό είναι το εξής, ότι η εμπλοκή μου έχει να κάνει ότι δεν είναι ότι με φώναξε ένα κανάλι, με φώναξε ένα παραγωγό και μου είπε Κώστα, έλα, έχουμε αυτό το βιβλίο, να δεις αν το κάνεις. Το έκανες εσύ αυτό. Είναι το πήραμε, το βγαλέψαμε, το αγαπήσαμε και το πήγαμε. Γιατί το πιστέψαμε. Το να βρω το θέμα που να το πιστέψουμε, τι σημαίνει. Ότι σε καλύπτει ιδεολογικά αυτό που περιγράφει,
σε καλή πρακτικά θα ήθελες να εμπλακείς και πιστεύεις ότι θα έχει ανταπόκριση στο κοινό. Πιστεύεις. Το τελευταίο βιβλίο, παιδιά, δεν μου το έχει δώσει να το διαβάσω. Ακόμα. Αυτό που να βγει τον Απρίλιο. Γι' αυτό δεν ξέρω τι θα είναι. Άρα... Η αλήθεια είναι ότι το συζητήσαμε πολύ. Αυτά μην τα λες όλα. Το συζητήσαμε πολύ. Ξέρεις τι γίνεται τώρα. Ξέρεις, χωρίς να γράψω ένα καινούριο βιβλίο, σκέφτομαι αυτό. Δεν το κάνω λίγο έτσι, γιατί σκέφτομαι. Μην μου γράψει και τίποτα που μετά δεν μπορούμε να το γυρίσουμε. Σκέφτηκα εγώ. Εντάξει, ναι, και επειδή είμαι και καλό άνθρωπο, λέω σε όποιον σκηνοθέτη πέσει τα χέρια, ρε παιδί μου. Να έχει να κάνει κάτι. Ωραία. Τώρα προφανώ δεν έχει χρόνο να διαβάσει βιβλίο. Αυτό οπότε θα κάνεις λίγο υπομονή. Αυτό είναι σίγουρο. Νομίζω ότι μέχρι τον άλλο χρόνο, τέτοια εποχή, δεν θα έχεις χρόνο να διαβάσεις ή θα έχεις. Άκου να δεις, Σπύρο μου. Όπως δείχνουν τα πράγματα, ο σταθμός θα πάει για την επόμενη σεζόν. Καλοκαίρι θα έρθει, μια-δύο εβδομάδες θα σταματήσω. Μπορεί να προλάβω να διαβάσω το καινούργιο βιβλίο που έχεις. Ωραία. Έτσι με το καλό, αν μου το ξαναεμπιστευτείς, θα ξαναπεράσουμε στο ίδιο μετερίζει, έχοντας όμως πια. Και μια πρίκα. Την πρίκα του σασμού. Του σασμού. Ακριβώς. Γούσταρα πολύ αυτή η κουβέντα που κάναμε. Δεν χάρηκα θα την ξανακάνουμε, που τι? Σε είχα εδώ απέναντί μου. Θα την ξανακάνουμε, άμα θέλεις. Μέχρι εδώ ήταν να ξέρω, παιδιά, μα είναι. Είναι το πρώτο podcast που κάνουμε. Οπ, χάλασα ένα μικρόφωνο εδώ. Δεν πειράζει. Θα τα ξαναπούμε σίγουρα. Σε ευχαριστώ πολύ για την συμμετοχή σου. Ελπίζω να, όπως λέμε εμείς, να χαρούν περισσότερο αυτοί που θα μας ακούνε. Όχι εμείς που τα είπαμε. Υπάρχει κάτι να στείλουν τίποτα σχόλια και τα λοιπά, θα υπάρχει τίποτα να γράφουν τι καλά που θα είπαμε ή όχι. Από ωραία, κάτω γράφτε σχόλια να τα έχουμε διαβάσει ώστε την επόμενη φορά να είμαστε καλύτεροι. Διαβασμένοι. Ήταν ο Κώστας Κωστόπουλος, είμαι ο Σπύρος Πετουλάκης, χαιρετώ σας και αγαπώ σας. Ακούσατε το podcast του Σασμού, μια παραγωγή του pod.gr. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας. Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.